centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Ματσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Πώς πήρατε αυτή για την απόφαση για μίνι παρέλαση? Γιατί εδώ ουσιαστικά τώρα αύριο το κύριο σώμα της παρέλασης που είναι οι εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες θα δουν μάλλον από την καφετέρια τους συμμαθητές τους που θα παρελάσουν με τη σημαία και τους παραστάτες. Κύριε Νατζούλη, έχουν να γίνουν παρελάσεις από τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή ακριβώς πριν δύο χρόνια. Πρέπει να γίνει η τελευταία παρέλαση. Αυτό ήταν. Η πρόθεση όλων μας και μέχρι και χθες, συζητώντας ξέρω εγώ και με όσους εμπλέκονται που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία αλλά και όσον αφορά την αρμοδιότητα, έκλεινε προς το να γίνει κανονικά η παρέλαση. Αλλά βλέποντας ότι υπάρχει μια συνεχίζει. Να υπάρχει αυτό που λέμε η επιδημιολογική πίεση και στην πίεση των Καστοριάς που ξέρουμε πολύ καλά. Με τα 28 χθεσινά κρούσματα, ας πούμε. Εντάξει, είναι και ο εβδομαδιαίος δείκτης, αλλά και ο 14ήμερος είναι αρκετά ψηλά. Είμαστε στην 15η θέση στην Πανελλήνια, έτσι όσον αφορά κατάταξη βάση των επιδημιολογικών στοιχείων. Συζητώντας και με τον διοικητή του νοσοκομείου, υπάρχει έτσι μια ανησυχία. Και τέλος πάντων, ξέρουμε ότι τελευταία στιγμή δεν είναι σωστό να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις, αλλά ό,τι έχει σχέση με τη δημόσια υγεία και βλέποντας ότι υπάρχουν και αντίστοιχες ενέργειες από άλλες περιφερειακές ενότητες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, συζητώντας και με τον προϊστάμενο τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας για το τέλος πάντων, αν μια τέτοια απόφαση κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω ότι δημιουργεί έτσι ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, γιατί σίγουρα θα είναι πολύ λιγότεροι μαθητές οι οποίοι θα παρελάσουν. Αποφασίστηκε σήμερα να γίνουν οι παρελάσεις αύριο για την πόλη της Καστοριάς. Προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί στα χωριά θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις. Δεν αλλάζει κάτι στα χωριά. Τα χωριά, ας πούμε, που έχουν γυμνάσια και έχουν τρία σχολεία, δύο σχολεία με λίγους μαθητές. Θα ήταν άδικο για αυτούς τους μαθητές. Δεν γίνεται διαχωρισμός. Απλώς η πόλη της Καστοριάς έχει τον περισσότερο κόσμο και η πόλη του Άργου Σοριστικού. Ενημερώθηκαν και οι δήμαρχοι. Με τους οποίους έτσι συνομίλησα σήμερα και ήταν σύμφωνοι και αυτοί, αλλά κυρίως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια είναι αυτή που έτσι συνηγόρησε στην απόφαση η οποία πάρθηκε και είναι η προσωπική δική μου. Μίλησα και με τον Περιφερειάρχη το πρωί και νομίζω ότι... Μισό λεπτό, επειδή το λέτε αυτό, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που ο κ. Κασαπίδης επέμενε σε κανονική παρέλαση. Ο κ. Κασαπίδης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν και είναι ακόμα. Επέμενε σε κανονική παρέλαση. Συγκρουστήκατε για αυτό το θέμα. Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Νατσουλή, προσέξτε, βλέπετε ότι μέχρι και τον Μάρτιο του 2021, όσον αφορά το αν θα γίνονται και διεξάγονται οι παρελάσεις, ήταν μια κεντρική απόφαση. Τώρα βλέπουμε η απόφαση, δηλαδή την ανάλυση των επιδημιολογικών στοιχείων σε βάθος την έχουν αυτοί που είναι κάτω στη Γενική Πολιτική Προστασία. Θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να πάρθει η απόφαση από κάτω από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, βλέποντας ότι και όχι να βάζουν σε προηγούμενες περιπτώσεις. Και όχι να βάζουν την καυτή πατάτα στα δικά σας χέρια. Είναι μια περιφέρεια η οποία έχει κάποια επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία είναι επιφανειακά. Δεν έχουμε, ας πούμε, αυτό που έχουν κάτω στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γιατί εγώ θα σας θυμίσω τώρα ότι πέρσι τέτοιο καιρό τα κρούσματα στην Καστοριά και πανελλαδικά είχαμε 900 κρούσματα και όχι 4.200. Και δεν θέλουμε αυτό να, δημιουργήσουμε ένα θόρυβο. Και χωρίς εμβόλιο πέρσι. Και έχω την εντύπωση τον Οκτώβριο και η παρέλαση δεν έγινε πέσα, αλλά είμαστε και σε ένα καθεστώς έτσι κάποιων μέτρων που έπρεπε να εφαρμόσουν οι πολίτες. Είναι απόφαση η οποία τέλος πάντων πάρθηκε σήμερα το πρωί. Ζητούμε συγγνώμη που δημιουργούμε μια ανακάτωση στους γονείς οι οποίοι προετοιμάστηκαν για τους γιους, για τα παιδιά. Πήραν ρούχα, μας λένε. Φίλους και συγγενείς, αλλά τα ρούχα δεν πάνε χαμένα. Έχουμε και την παρέλαση τον Μάρτιο, πρώτα ο Θεός. Θεωρώ ότι προέχει η δημόσια υγεία. Μισό λεπτάκι, να υποθέσουμε ότι επειδή είναι πολύ κοντά και η παρέλαση 11 Νοεμβρίου, με τον ίδιο τρόπο θα γίνει
και την 11η Νοεμβρίου. Κύριε Νατούλη, η 11η Νοεμβρίου είναι απελευθέρωση της Καστοριάς και η αρμοδιότητα είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, στους Δήμους. Του Δήμου. Ο Δήμος είναι αυτός που θα αποφασίσει. Καλό θα είναι να ερωτηθεί ο Δήμος. Βέβαια και ο Δήμαρχος εχθές που συζητήσαμε κλείνει προς την απόφαση να μην γίνει καθόλου η παρέλαση, αλλά αυτό είναι ακόμα πολύ νωρίς, γιατί μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουμε καλύτερα. Έχουμε και το Δήμαρχο σήμερα. Να έχουμε καλύτερα έτσι, επιδημιολογικά στοιχεία, γιατί εντάξει, είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς. Άρα για να το κωδικοποιήσουμε λίγο, για την συγκεκριμένη παρέλαση. 25 Οκτωβρίου η Καστοριά είχε 5 κρούσματα. Και δεν έγινε παρέλαση. Καιρό. Βέβαια 24 είχε έναν μεγάλο αριθμό, από τις 18 μέχρι τις 25 είχαμε 20-29. 39, 49, 69, δηλαδή σε ένα δεκαήμερο είχαμε 70 και τώρα βλέπουμε ότι στο δεκαήμερο αυτό έχουμε 300. Τα ενεργά κρούσματα είναι γύρω στα 500. Είναι μεγάλος ο αριθμός για την πιέψη των Καστοριάς. Η παθολογική νοσηλεύει αυτή τη στιγμή 20, η οποία είναι. Ίσως και λίγο ελαφριά. Παραπάνω, όπως μου νομίζω, 20-25 άτομα. Διασωληνώθηκε. Ναι. Νομίζω ότι προέχει δημόσια υγεία, έστω και μετά από δύο χρόνια. Θα γίνει, όπως είπατε, η μίνι παρέλαση. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση την οποία δημιουργούμε έτσι, κυρίως στους γονείς και στους μαθητές οι οποίοι θα κάνανε κανονικά υπό άλλες συνθήκες την παρέλαση. Και όμως, ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Για να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, το πώς αποφασίστηκε. Επαναλαμβάνουμε, και αν είναι σωστά αυτά, ο κ. Κασαπίδης επέμενε σε κανονική παρέλαση. Όχι, ο κ. Κασαπίδης συμφώνησε με αυτό που μίλησαμε το πρωί, κύριε Νατσούλη. Μην αλλάζουμε τα στοιχεία. Μέχρι και χθες όλοι συμφωνούσαμε και εγώ ήμουν αυτό που ήθελε. Να γίνει παρέλαση. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί και του είπα ότι. Γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι υπήρξε μια διαφωνία σας, γι' αυτό σας το λέω. Καμία διαφωνία, καμία, όχι. Ωραία. Μου είπε κιόλας ότι εφόσον συμφωνούν είναι ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είναι πολύ σωστή η ενέργεια αυτή να γίνουν μόνο με σημεοφόρους και παραστάτες. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Θα γίνει, αλλά προσέξτε. Οι συμμαθητές αυτών των παιδιών τώρα, για να δούμε λίγο την φιλοσοφία αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι δεν βοηθάει τώρα αυτό, κύριε Νατσούλη. Ναι. Το είπα κιόλας εγώ. Αν είναι στην καφετέρια αυτά τα παιδιά, δηλαδή είναι λιγότερο επικίνδυνο από το να είναι στην παρέλαση. Μπορεί να είναι και την επόμενη μέρα που είναι κλειστά τα σχολεία και το Σάββατο και την Κυριακή. Όλες οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές. Πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε λιγότερο συνωστισμό και λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον έχοντας πάρει αυτή την απόφαση και συμμετέχοντας λιγότεροι μαθητές. Ο στρατός κανονικά, οι σύλλογοι κανονικά, οι με όλα τα τμήματα, τρεις, οι σύλλογοι κανονικά, όλα κανονικά. Κανονικά. Ο DJ κανονικά στη θέση του. Κανονικά στη θέση του, ναι. Ο DJ κανονικά. Και μετά από δύο χρόνια θα γίνει μια παρέλαση που ο κόσμος, πολλοί κόσμος τη θέλει, την περιμένει. Θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια πίεση. Όσον αφορά τα επιδημιολογικά στοιχεία και οφείλουμε να προσέχουμε και να μην ξεχνάμε τι περάσαμε το προηγούμενο 1,5 χρόνο. Εδώ έρχονται και κάποια μηνύματα αν αυτό ήταν ένα ημίμετρο που μπορεί να δηλώνει μια αδυναμία, αν μπορείτε να πάρετε και σκληρές αποφάσεις που είναι η ματέωση όλης της παρέλασης. Δηλαδή φαντάζομαι ότι βρεθήκατε... Κύριε Νατσούλη, να ξαναπώ. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση θα έπρεπε να πάρθει εφόσον ισχύει, δηλαδή κεντρικά. Το να δίνει την αρμοδιότητα, επαναλαμβάνω, στην αντιπεριφέρεια ή στην περιφέρεια για ένα θέμα δημόσιας υγείας, προσέξτε, από την αρχή ο αντιπεριφέρειας και όλοι οι αντιπεριφέρειες χωρικοί, ναι, έχουν την αρμοδιότητα εκ του νόμου της πολιτικής προστασίας. Επειδή τα θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτουν στους κανόνες της πολιτικής προστασίας, το μόνο κομμάτι που δεν εκχωρήθηκε ως αρμοδιότητα για πολιτική προστασία είναι η πανδημία του κορονοϊού. Και εδώ τώρα, ας πούμε, επειδή ο κορονοϊός είναι αυτός που μας φοβίζει και αποφασίζουμε αυτή τη μήνυ παρέλαση, θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την πολιτική προστασία θα έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις και θα έπρεπε να έλεγε ότι στην Καστοριά, μάλιστα, πρέπει να γίνει η παρέλαση. Όπως δηλαδή τα επιδημιολογικά στοιχεία, την ανάλυση των, ναι, στοιχείων, δεν θα γίνει δεν παρέλαση. Την έχουμε εμείς έτσι. Έχουμε τα ενεργά κρούσματα που μας έρχονται κάθε 7 μέρες. Που σας λέω ότι με τα χθεσινά στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 500 τα ενεργά κρούσματα. Σημαίνει ότι από την ιχνηλάτηση που γίνεται από την πολιτική προστασία, ιχνηλάτηση σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, παίρνει πολιτική προστασία και το ρωτάει με ποιους ήρθε σε επαφή τις τελευταίες 2-3 μέρες. Και ξέρουμε στην πράξη ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε ακριβώς τον ακριβή αριθμό των ενεργών κρούσματων. Δηλαδή πιστεύω ότι το 500 είναι μεγαλύτερο από αυτό που φέρεται ως, μάλιστα, στοιχείο στην πολιτική προστασία. Πάντως το ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί συνάδελφοί σας Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία μας, ακύρωσαν τις παρελάσεις τους για τους νομούς, ναι, τους, έτσι. Είναι αρκετές, ναι. Στις Σέρες πάρθηκε παρόμοια απόφαση, βέβαια δεν την ήξερα. Σήμερα το πρωί την είδα αναζητώντας
Να, τη διαδικασία με την οποία θα πάρουμε απόφαση, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερών, πάλι σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, πήρε μια απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, εχθές για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και οι ΣΕΡΕΣ είναι πιο κάτω από εμάς στα επιδημιολογικά στοιχεία, τουλάχιστον αυτό βλέπω. Είναι λίγο, είναι στα ίδια επιδημιολογικά στοιχεία. Έχει δηλαδή 578 14ήμερο. Εμείς έχουμε 558, δηλαδή είναι 20. Ναι, πιστεύετε πάντως ότι η απόφαση έπρεπε να περθεί λίγο νωρίτερα? Παίρνω ένα μήνυμα από μια μητέρα εδώ. Έπρεπε, το είπαμε κύριε. Γιατί λέει πάλι θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε την παρέλαση έστω και την τελευταία στιγμή. Προσέξτε... Είναι κάτι που περιμέναμε, μήπως και κάτι διαφοροποιηθεί και αλλάξει. Τελικά... Προσέξτε τι λέει όμως. Τόσες μέρες λέει οι μανάδες τρέχουν να βρουν ρούχα για τα παιδιά τους και περισσότερες να μην έχουν και την οικονομική άνεση. Το είπα αυτό και ζητήσαμε συγγνώμη πραγματικά για την αναστάτωση την οποία δημιουργούμε. Θεωρούμε, επαναλαμβάνω, ότι η δημόσια υγεία, έστω και κατά μία έννοια στο πλαίσιο της πρόληψης, προέχει από όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήσαμε ως ανησυχίες και ως προβλήματα. Το γεγονός ότι παίρνετε εσείς την απόφαση σημαίνει ότι παίρνετε και το ρίσκο για ό,τι συμβεί μετά την παρέλαση, κύριε Σαββόπουλε, εσείς ο κύριος Χασαπίδης? Η οδηγία του Υπουργείου λέει να γίνουν οι παρελάσεις. Εμείς παίρνουμε μία απόφαση η οποία γίνεται ο περιορισμός και μειώνουμε κατά πολύ την δυνατότητα και την πιθανότητα του συνωστισμού σε μία έτσι περίοδο χρονική που όλες οι δραστηριότητες σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας είναι ανοιχτές. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός πλην των δειγμάτων και των τεστ που πρέπει να κάνουν κάποιοι όταν μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους. Μάλιστα. Εμείς θα συνομιλήσουμε για το όλο σκεπτικό της απόφασης, γιατί υπάρχει και σε συνεργασία και με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Και με ενημέρωση και των τριών δημάρχων που έπρεπε να ενημερωθούν και οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με αυτή την απόφαση και οι τρεις δήμαρχοι. Ήταν σύμφωνοι με αυτή την απόφαση και οι τρεις δήμαρχοι. Μάλιστα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.